Εντάξει, καλημέρα. Καλά, εγώ πάω για ψάρεμα. Ψαρεύω. Και εγώ ψαρεύω. Πάει το μικρόφωνο. Καλημέρα από το πρωινό καφέ. Δεν είμαι η Ρούλα Κρόπτα. Αυτά. Θα σου πω κάτι σένα. Ξαφιάζει το μήνυμα, εσύ έλα εδώ. Έλα εδώ, παιδάκι. Εσύ που κάνεις και το τσάο, έλα εδώ. Γκέλ Μπουρντά, από εκεί το πλάνο, εκεί στην κυρία Κορομιλά, παρακαλώ. Έχω ένα αδερφό, μικρό και τρυφερό. Το λένε Πέτρο. Το λένε Πετράκι, θα το βρω. Το λένε Πετράκι και χαρά στο μουτράκι. Το βρήκα. Βραβείο παίρνω. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Κάτσε, παιδάκι μου, κάτω που έχει τον ακούνητο. Έχω σήμερα μία περίεργη ψυχολογία. Επειδή είσαι εδώ. Εγώ έχω μία λογική και μία αγωγή του πολίτου. Έχεις και αγωγή του πολίτου. Δεν μου λες κάτι, Πέτρο, τι ψάρευες πίσω από τον καναπέ. Δεν μπορώ να σου πω. Πες μας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Βρούβες. Βρούβες. Κάτι έχω το πρωί για βρούβες. Να σου πω, κάθε πότε πας για βρούβες? Σχεδόν κάθε μέρα. Σχεδόν κάθε μέρα. Κουράζεσαι για να μαζέψεις βρούβες? Με κόβεις όμως εσύ πως περνάει, δεν? Επίτηδες, το κάνω για να φαίνομαι εγώ και να μην φαίνεις εσύ. Δεν μου λες, Πέτρο? Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα ο καφές. Πέτρο, θα ξυπνήσεις ή όχι? Ξύπνιος είμαι. Ξύπνιος είσαι? Ναι, ωραίο ντεκόρ αυτό. Σ' αρέσει, ο κύριος Δαβλός το έφτιαξε. Το βλέπω, 93 λέει. Ναι, 93. Δεν μου λες τι άλλο σ' αρέσει το πρωινό καφέ. Από τα καινούργια πράγματα, αντικείμενα που έχουν μπει. Αντικείμενα? Ναι, αντικείμενα, αντικείμενα. Μην πάει το μυαλό σου αλλού. Αντικείμενα. Τα λουλουδάκια είναι πολύ ωραία. Τα λουλουδάκια. Το σερβίτσιο. Ναι. Σ' αρέσει το λευκό χρώμα. Δεν ανοίγει. Πρόσεξε, πες και θα το σπάσει. Ανοίγει. Έχει πιει όλο τον καφέ αυτό το πρωί. Άλλο. Έχω την τουαλέτα σε λίγο. Άλλο. Πες τι σ' αρέσει άλλο. Μ' αρέσει. Από αντικείμενα. Ναι, ναι, από αντικείμενα. Κάτσε για τι φίλου. Δεν πειράζει, άστα το φτιάξω εγώ. Είμαι νοικοκυρά εγώ. Το τραπεζάκι είναι πολύ καλό. Ναι. Θέλω να πάρω τώρα ένα τραπεζάκι, ωραίο. Γιατί θες να πάρεις τραπεζάκι, παντρεύεσαι? Αυτό το αγοράσατε, το φτιάξατε. Αυτό το φτιάξα εγώ μαζί με τη Σούζαν. Αλήθεια, λέει. Αν δώσεις κάτι παραπάνω, θα φτιάξουμε και σένα. Ένα μικρότερο. Μικρότερο παραπάνω, τι εννοείς δηλαδή? Δηλαδή, εντάξει, αυτό έκανε 20.000, αν μας δώσεις ας πούμε 45. Μόνο. Ναι, θα σου φτιάξω. 50, μα είναι. Α, αυτό σημαίνει δηλαδή, κύριε Φιλιππίδη, ότι παίρνετε πάρα πολλά χρήματα, Επειδή θα σου δώσω αντί 45-50. Ναι. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια, βγάζετε. Πού τα τοποθετείτε την τελευταία καιρά τα χρήματά σας? Επενδύσεις κάνετε? Κάνεις επικίνδυνες ερωτήσεις πρωί πρωί. Είμαι απρόβλεπτη. Πού τα τοποθετείτε? Τα κάνω μασούρι και τα στέλνω στην τράπεζα. Δηλαδή έχετε χρήματα για το μέλλον σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για το παρόν δεν έχω. Δεν έχετε το παρόν, Όχι. Αν θες μπορούσα να δανείσουμε εμείς. Αυτό είναι το κακό με τα τι? Χρήματα. Όλοι φροντίζουν για το μέλλον, για το παρόν δεν έχουν, είναι όλα στην τράπεζα. Εσύ φροντίζεις για το μέλλον ή για το παρόν? Εγώ φροντίζω για το παρόν. Ναι, για πιες λίγο να δω πώς πίνεις. Ξέρεις από τρόπους καλυσμένους φορά. Το Σαββουάρ Βιβ λέει ότι δεν πρέπει να ακούγεται ο θόρυβος όταν πίνεις καφέ, έτσι δεν είναι? Εσύ γιατί πίνεις έτσι καφέ τώρα? Σούπα πίνω. Σούπα πίνεις πρωί-πρωί? Είμαι κρυωμένος και. Α, και εσύ κρυωμένος. Τι συμβαίνει το τελευταίο καιρό? Οι περισσότεροι ηθοποιοί είστε κρυωμένοι. Μήπως διασκεδάζετε τα βράδια και αργείτε να κοιμηθείτε και το πρωί? Ναι, με άγρια wild κορίτσα, όπως το λένε. Α, ναι. Σαν και σένα. Τι έχασες, τίποτα, Πέτρο μου? Όχι, τίποτα, εντάξει. Ψάχνεις κάτι? Όχι. Α. Τι έχεις, Πέτρο μου? Αναστενάζεις? Σε κάνω εγώ. Τι θα το κάνεις, Πέτρο? Κάτσε, πάρω μερικά πλάνα έτσι. Πάθα, είναι καταπληκτικός, δεν είναι όμορφος? Γιατί θέλει συνέχεια να σε παίρνει κοντινό πλάνο η κάμερα, Πέτρο? Πέτρο! Πέτρο! Έλα. Έχω ένα αδερφό, τρελό και παλαβό. Τρελός είσαι και παλαβός είσαι, τι? Μια χαρά είμαι ο άνθρωπος. Ναι, μια χαρά είσαι ο άνθρωπος, αλλά αυτά που κάνεις τα σκέρτσα, είσαι σκερτσόζος δηλαδή. Είμαι σκερτσόζος. Ναι. Θα αρχίσουμε την εκπομπή. Ναι, να αρχίσουμε. Ωραία. Παρακαλώ το κείμενό σας. Ναι. Το καφέ θα το πιείς όλο, δεν θα έχει για τους άλλους καλεσμένους. Θα διαβάσω τον καφέ και θα πιω το κείμενο. Διαβάσω τον καφέ. Θα έχει και άλλους καλεσμένους. Ναι, δεν ήθελες? Συγγνώμη, εγώ. Πέτρο!
Κάτσε, κάτσε, να σου πω. Γιατί φεύγεις, Πέτρο μου. Ποιος έχει καλεσμένο. Έχει πάρα πολλούς καλεσμένους. Ρωτήσατε εμένα. Έπρεπε να σε ρωτήσω. Πού να σε βρω να σε ρωτήσω. Σε παίρνω το βράδυ, δεν είσαι στο σπίτι. Δεν ακούγομαι. Σε παίρνω το απόγευμα, δεν είσαι στο σπίτι. Σε ψάχνω στο θέατρο, είσαι μαζί με τη Δήμητρα. Τώρα με ακούτε. Το Βλάση. Πού να σε βρω, Πέτρο. Πέτρο. Πού θα σε βρω εγώ για να σε ενημερώσω για τους καλεσμένους που φιλοξενεί ο πρωινός καφές, Πέτρο μου. Με τη Δήμητρα και τον Βλάση είμαι. Ναι, και με τον Γιάννη τον Μπέζο είσαι, ναι, και ναι, με πολύ κόσμο είσαι. Ναι. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Τα ίδια πράγματα ή και αυτό σχεδιάζει. Όχι, χαμό σχεδιάζει. Αυτό σχεδιάζει, ε. Όχι μόνο εγώ, όλοι. Α, και όλοι. Όλα τα παιδιά. Είναι τέτοιο το. Ποιο? Όχι το θέαμα. Ποιο? Και η παρέα και η δουλειά τέτοια που. Ναι, μας παίρνει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Επειδή είσαστε και πολλοί φίλοι μεταξύ σας, λειτουργείτε και ναι, καλύτερα. Όντως, έχουμε μια άλλου τύπου σχέση. Δεν είναι απλά επαγγελματική, ας πούμε. Και... Θα μπορούσες να συνεργαστείς, Πέτρο, με έναν ηθοποιό πολύ καλό, ταλαντούχο, τον οποίο να μην γνώριζες καθόλου. Βέβαια. Α, δεν έχεις κανένα ενδιαφέρον. Όχι, βέβαια. Θα το γνωρίσω. Δεν το κάνουμε οικογενειακό, δηλαδή. Τι, θες, δηλαδή, μόνο με τον Μπέζο και με τον τύπο από. Όχι. Απλώς έχει τύχει και δουλεύουμε 3 χρόνια μαζί. Έχει τύχει. Δεν είναι και τόσο τύχει, δηλαδή. Μα γι' αυτό λέω. Αλλά φυσικά, τι, μόνο με αυτούς θα παίζουμε. Α. Μόνο μεταξύ μας θα παίζουμε. Γιατί 3 χρόνια τώρα παίζετε μεταξύ σας. Μεταξύ μας. Ναι, το καλοκαίρι πάλι μεταξύ σας. Όχι. Α, πού? Κοίταξε, λίγο πολύ, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, μεταξύ μας είμαστε. Ναι. Γιατί και το καλοκαίρι, ας πούμε, πάλι μεταξύ μας θα είμαστε, μπορεί να πει κανείς. Μεταξύ σας, τι εννοείς, μεταξύ σας, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά μήπως θες με δικά σου λόγια να το πει στον κόσμο που καταλάβει καλύτερα. Ναι. Και με λεωφορείο. Με λεωφορείο θα έρχονται στάση θέατρο. Μακάρι, στάση θέατρο. Δελφινάριο. Θα πας στο Δελφινάριο, ναι, ναι, το καλοκαίρι. Mm. Επίσανε τελικά. Α, θα πας τελικά. Ναι, είναι επίσημη αυτή η δήλωση που κάνεις στο πρωινό καφέ. Επισημότατη, ναι. Α, θα πας στο Δελφινάριο. Και είναι, ναι, δεν έχει... Ναι, τι και κάποιος είναι από πίσω και σπρώχνει. Κάποιος σπρώχνει το σκηνικό. Κράκα γκρούγα. Δεν μου λες και τι θα γίνει εκεί στο Δελφινάριο, μόνος θα είσαι. Έμαθα, Πέτρο, έμαθα. Τι? Λέει ότι μετά από την επιτυχία που έχει σημειώσει και τη θεατρική και την τηλεοπτική, γράφει ένα περιοδικό. Θα είσαι, ναι. Θα είσαι στο Δελφινάριο μόνος, εντελώς μόνος σου. Ναι. Με κάποιους άλλους ηθοποιούς, τους οποίους δεν γνωρίζει τη μαμά τους. Και θα κάνω το δυστυχώς μόνοι. Μπορεί να το κάνει. Όχι το επιτέλους μόνοι. Πες μου, αλήθεια είναι αυτό. Ποιο το επιτέλους μόνοι. Όχι το επιτέλους μόνοι. Επιτέλους μόνοι είμαστε εδώ στο πρωινό καφέ. Ναι. Λέω για το Δελφινάριο, αν είσαι μόνος. Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν θα πήγαινα ποτέ μόνος μου πουθενά. Αλήθεια, λες. Μάλλον. Δεν θα μπορούσες να ηγηθείς ενός σχήματος τώρα, έτσι όπως είσαι, με την εμβέλεια που έχεις. Δεν με πιστεύω την απήχηση. Δεν πιστεύω εγώ σε αυτό το. Σε τι πιστεύω. Τώρα αρχίσαμε τη σοβαρή κουβέντα. Όχι, μιλάμε. Τι θες να πούμε. Άμα θες να μιλήσουμε σοβαρά, να το πούμε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Α, λέω να μιλήσουμε για 2-3 λεπτά σοβαρά. Όχι, δεν πιστεύω στο ηγείσαι και στο. Δεν πιστεύω εγώ σε αυτό. Σε τι πιστεύεις. Πιστεύω στο... σε μια ομάδα ανθρώπων. Είτε όχι απαραίτητα αυτή τη συγκεκριμένη που έχουμε τώρα στο Θέατρο Αθηνά. Mm. Με τη Δήμητρα, τον Βλάση και τον Γιάννη και τα υπόλοιπα παιδιά. Του Καπετάνιου, του Παπαμανθέου, Τζαγκαρισιάνου. Mm. Του Πόλου. Ναι. Τη Φιλίππου, τη Βλαβιανού και την Κωνσταντίνου. Ναι. Δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω στην ομάδα και σε αυτό το στυλ δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Όπως τώρα που στο Δελφινάριο θα είναι ο Κοντογιαννίδης, θα είναι η Τριφύλη, θα είναι ο Χαλκιάς, θα είναι η Τζέσι Παπουτσί, η Ορφανού, ο Καπετάνιος πάλι. Καπετάνιος. Γιατί λες για το Γιάννη, καλό παιδί για να. Για τον Καπετάνιο το ξέρω 10 χρόνια. Είμαστε από το πρώτο έτος σχολής μαζί. Α, μαζί είστε συμμαθητές. Συμμαθητές. Πώς φαίνεται αυτός μικρότερος και εσύ μεγαλύτερος. Μικρότερος φαίνεται ο Καπετάνιος. Δεν φαίνεται μικρότερος. Σοκολόγερος. Ποιος είναι, είσαι μια χαρά παιδί είναι ο Γιάννης. Λοιπόν. Μια χαρά παιδί είναι. Μικρότερος δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται μικρότερος ο Γιάννης Καπετάνιος, παρακαλώ, δεν φαίνεται. Κρατάω και φλιτζάνι. Ήσουν καλός μαθητής. Σε άλλα μαθήματα ναι, όχι πολύ. Σε άλλα μαθήματα δεν σε ρώτησες. Σε άλλα μαθήματα ναι, σε άλλα όχι. Ναι, σε ποια ήσουν καλός και σε ποια δεν ήσουν καλός. Ήμουν καλός στα φιλοσοφικά και στα πώς ήταν, θεωρητικού τύπου. Ναι. Ενώ στα πρακτικού τύπου ήμουν άστα. Τίποτα. Τίποτα. Σημειοφόρος. Ορίστε. Ήσουν σημειοφόρος. Απουσιολόγος. Δεν είσαι καλά. Γιατί. Είχα κολλητό τον απουσιολόγο μου καλύτερα. Σε άκρυβε απουσίες. 2 χρονιές είχα πάει να μείνω από απουσίες μου. Α, ναι, γιατί, τι έκανες. Τώρα το μαθαίνει η μάνα μου. Τώρα τα μαθαίνει η μαμά, τώρα που μεγάλωσες. Όχι, τη μία χρονιά την ξέρει γιατί ήρθε και με δικαιολόγησε. Ότι ήμουν πολύ άρρωστο το παιδί. Ναι. Την άλλη. Μην τα ακούτε, σωστά δεν κάνει. Ναι, την άλλη. Την άλλη, κάναμε αποχή τότε και κόντυψα να μείνω πάλι από απουσίες και τέτοια. Ήμουν πολύ καλό παιδί στο γυμνάσιο. Καλά που δεν με είχατε μαθητή. Σε εσάς το παιδί. Ειδικά η κυρία που μου έκανε αγγλικά, η κοπέλα, ήταν πολύ νέα και εκείνη σαν και εσάς. Τι έγινε, πες. Ορίστε. Πολύ νέα σαν και εσάς.
Ναι. Τι έκανε, δηλαδή τι έκανε εσύ τη κυρία. Τη ζωή μαρτύριο. Ένα παράδειγμα. Θέλετε να αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Εγώ εγγλέζικα, ας πούμε, μιλάω πάρα πολύ καλά. Σαν τη μητρική μου, γιατί έχω ζήσει και έξω και αυτά. Είχα 10 στο γυμνάσιο. Γελάει μόνο του, τα λέξει. Λόγω καταπληκτική έτσι αγωγή. Ναι. 10. Ναι. Πανελλήνιες ήταν πολύ ωραία. Χτες ήρθε ένας μαθητής μου στο θέατρο. Ναι, για να μας πει. Ο Τσακογιάννης, μπορεί και να βλέπει τώρα. Ο οποίος μου είχε πει στις Πανελλήνιες, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που δίναμε Πανελλήνιες. Εμείς μου είχε πει όλα τα θέματα. Πώς τα είχε πει όλα τα θέματα, ναι. Γύρισε πίσω και μου τα είπε. Α, σου έλεγε, σου υπαγόρευε, ναι. Αντιγραφή, παιδί μου, κανονικά, την ώρα των εξετάσεων. Μου έλεγε. Του λέγανε, Τσακογιάννη, παιδί μου, σταμάτα. Δεν μπορούσα να του πούνε και τίποτα. Μαθητή του 20 αυτό. Σταμάτα, παιδί μου, Τσακογιάννη. Τίποτα. Γίνανε αυτό, μου τα έλεγε. Για 5 έγραψα. Μου τα είπε όλα, δε. Όλα μου τα είπε. Το θυμάμαι σαν τώρα. Μου τα είπε όλα. Και το μυαλό σου πού ήταν την ώρα που στάγανε. Έλαντε. Πού ήτανε. Δεν θυμάμαι. Κοίταγα μπροστά, άλλαξε εγώ την καθηγήτρια. Άρα δεν λέω. Στο τέλος λέει, τα έγραψες όχι. Του λέω, γιατί αφού στα πάω όλα. Ναι, βαριόμουν. Παρόλα αυτά. Θα μου μείνει εξέχωστο. Μαθητής του 20, φοβερός όμως φίλος και αυτά, ο οποίος μαθητής του 20, αλλά καθόλου σπασίκλας και δηλαδή θαυμαστή περίπτωση. Ναι. Καταπληκτικός μαθητής, καθηγητής τώρα τελείως από τη... ήρθε από, από την Αγγλία, σπούδασε στην Αγγλία, έκανε δοκτορά και τέτοια. Δόκτωρ... αχ, ο? Είσαι από το να βρει την κάρτα. Πώς είναι? Δόκτωρ πληροφορικής. Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός Γεώργιος Τσακογιάννης. Του κάνουμε και μια διαφήμιση. Στρατηγού καλά 24. Και οι καθηγητές μου εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ, έχω να το λέω. Γιατί σε βοήθησαν εσένα? Γιατί με πέρασαν. Γιατί? Τι το ιδιαίτερο είχες δηλαδή που πέρασαν εσένα και δεν πέρασαν κάποια άλλα παιδιά? Συμφωνείτε και οι καθηγήτριες. Γιατί τα άλλα παιδιά, όχι και εσένα, ναι. Τι το ιδιαίτερο είχα? Ναι, παρακαλώ. Ακόμα δεν το έχετε καταλάβει. Όχι. οι περισσότεροι καθηγητές μου ήταν οι γυναίκες. Μισό λεπτό, ήσουν έτσι νόστιμος και τρυφερούλης όπως... Ναι, ήτανε και το χάσμα εδώ των γενεών, ήταν λίγο πιο μισό. Δεν είχα αφαιρέσει τα πιθοδόντια ακόμα και δεν άνοιγε. Τώρα ανοίγει. Τώρα αυτό δεν θα το φτιάξεις, θα το αφήσεις. Δεν έχει δύο πόρτες η ζωή, μία έχει τεράστια. Λοιπόν, να κάνουμε το διαγωνισμό των πρωτότυπων ερωτήσεων. Το παιδί έχει ξεροσταλιάσει. Λοιπόν, να το ρωτήσω. Έλα, παρακαλώ. Τι, κανονικά, σε παρουσιαστής είσαι. Τι. Ρώτα, παιδί μου. Ρώτα, παιδί μου, δάσκαλο. Μία ερώτηση. Στην ιδιωτική σας ζωή παλθεύεται ο ρόλος του φλογερού εραστή που υποδίαστε στο High Rock? Εσύ από το σύριαλ αυτό έχεις καταλάβει. Άσε τώρα, περίμενε. Έχετε πολύ καλούς μαθητές, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν το έχετε καταλάβει. Φοβερή διατύπωση, ε. Ναι, να το ξαναπεί. Ούτε βιβλίο μαθηματικό δεν τα διατύπωσε. Για πες το πάλι, μ' άρεσε. Έλα, αγάπη μου, ξαναδώσε. Επαληθεύεται ο ρόλος του φλογερού εραστή στην ιδιωτική σας ζωή που υποδίαστε στο High Rock? Κοίταξε να δεις. Γιατί ρωτάς, να μου πεις τώρα. Καταρχήν δεν υποδίωμαι το φλογερό εραστή. Μάλλον το ψώνιο υποδίωμαι. Την ψωνάρα. Στην ιδιωτική μου ζωή, δεν ξέρω, τι Ρούλα ρωτήσετε. Εμένα, θέλετε να με ρωτήσετε εμένα. Αυτό, σε αυτό θα απαντήσει η Ρούλα. Θέλετε να σας πω? Ναι, για την ιδιωτική του ζωή. Όχι για την ιδιωτική μου ζωή. Για ποιο? Δεν θα πεις τίποτα για την ιδιωτική μου ζωή. Σε κάνω βούκινο. Τι βούκινο με κάνεις, δεν φοβάμαι τίποτα εγώ, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δεν φοβάσαι γιατί έχεις εμένα δίπλα. Μπορείτε όμως να το ρωτήσετε, δεν θα πούμε πολλά για την ιδιωτική σου ζωή. Μπορείτε να το ρωτήσετε ποιο είναι το αγαπημένο του γυναικείο όνομα. Αυτό θα τα πει όλα. Αν θέλετε, να το ρωτήσω εγώ για εσάς. Σας ενδιαφέρει τις κυρίες? Λοιπόν, το αγαπημένο σας γυναικείο όνομα, κύριε Φιλιππίδη, ποιο είναι αυτή την εποχή, εδώ και ένα χρόνο. Αυτή την εποχή κιόλας. Ένα χρόνο. Ξέρει πάρα πολλά. Γι' αυτό διατυπώνει έτσι τις ερωτήσεις. Εδώ και ένα χρόνο. Αφού το ξέρετε τώρα, εντάξει. Τι είναι? Έχω πολλά αγαπημένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή η ένσταση. Γυναικείο? Ναι. Ελπίδα. Ελπίδα. Σας λέει κάτι? Μπα. Σας λέει κάτι, Ελπίδα. Το όνομα Ελπίδα. Θέλετε να ρωτήσετε είναι περισσότερο hold για το όνομα αυτό? Ναι, σας ακούω, παρακαλώ. Όχι, να μην ρωτήσετε τίποτα. Και δεν σε πίσω λεπτό. Έχω δουλειά. Τι δουλειά αυτή? Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι για το γυναικείο αυτό όνομα? Μήπως θέλετε να ρωτήσετε αν ανοίξει τον καλλιτεχνικό χώρο?
Έλα, ρε παιδί μου, σταμάτα. Θέλετε. Θέλετε. Ναι, ναι. Ερωτήστε με όμως, δεν μιλάω εγώ τι ερωτήσει, σα ακούω. Θα μου βάλει χέρι ο Μπέζος μετά. Γιατί? Δεν θέλει να λέω και τέτοια. Τι δεν θέλει να λες για τέτοια. Τι θέλει να λες, σοβαρά πράγματα. Ναι. Δεν είναι σοβαρό δηλαδή αυτό. Να υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου. Ναι, δεν αφορά κανένα. Γιατί στο Γιάννη δεν υπάρχει γυναίκα του δίπλα του. Λοιπόν. Η γυναίκα του είναι επώνυμη. Τι σημασία έχει, τι ελπίδα δεν είναι επώνυμη. Πώς τον πίνεις τον καφέ, παιδί. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ναι. Καλά, αφού θες να αλλάξουμε θέμα, πού θες να πάμε. Εσείς φταίτε, διότι δεν με ρωτάτε και αλλάζει θέμα. Ελύσετε. Οφείλατε να με ρωτήσετε. Ακούω. Σας δίνω δευτερόλεπτα ευκαιρία. Ναι, παρακαλώ. Δηλαδή, δηλώνετε ερωτευμένος. Ωραία ερώτηση. Ευχαριστήθηκα. Σου πω μετά εσένα. Ναι, ναι, γιατί κακό είναι. Εγώ, τι με κοιτάς εμένα. Σκέφτεστε να προχωρήσετε πιο σοβαρά. Ναι. Σχέση σας. Μονολεκτικά πάντα. Τι σοβαρή είναι. Τι πρέπει να παντρευτώ. Ναι. Θα παντρευτώ, εντάξει. Καλό. Θα παντρευτείς, ναι. Άμα είναι να ρωτάτε τέτοια. Λέω να φύγω καλύτερα, ε. Δεν θέλεις τέτοια. Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Τι θέλεις τότε. Ένα κουλουράκι. Κουλουράκι, δεν ξέρω όλα τα κουλουράκια. Θα προσφέρεις και στα παιδιά που ρωτάνε τόσο ωραία πράγματα. Ναι, για πήγαινε να δούμε. Έλα, βουταρία. Έτσι κάνατε στο σχολείο, πετάγατε τα κουλούρια του, είναι ευγενικό. Η μαμά σου, κυρία Φιλιππίδη, δεν έχετε μάθει τρόπους καλής συμπεριφοράς στο γιο σας. Μιλες πολλά, θα έρθει. Θα έρθει. Σας παρακαλώ να έρθετε αυτή τη στιγμή εδώ στο πλατό του πρωινού καφέ. Δεν γολώνει. Ναι, να έρθει. Είναι πιο τρελή από μένα αυτή. Κυρία Φιλιππίδη, σας παρακαλώ όλοι εδώ και να το δηλώσουμε με χειροκρότημα αυτό. Θέλουμε να έρθει η μαμά του Πέτρου. Άσε, θα τσακωθούμε. Δεν θα τσακωθείτε. Άμα σου λέω. Από πότε έχετε δει τη μαμά σου? Χτες. Α, ήσουν χθες στο σπίτι. Mm. Σε μάλωσε? Όχι. Τότε γιατί θα τσακωθείτε? Τσακωνόμαστε από τότε. Γιατί τσακώνεστε, Πέτρο μου? Γιατί είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Σου κάνει υποδείξεις για την προσωπική σου ζωή, για την καριέρα συνέχεια. Σου. Του τύπου. Οι μαμάδες όλες. Τα αγαπάω πολύ όμως. Άντε, γιατί με έχει πρίξει. Δεν με αγαπάς, δεν αγαπάς το παιδί. Εχθές, Γιώργο. Θα σε κάνω βούτυρο. Πώς είναι το μικρό της όνομα? Ευαγγελία, Γιώργο. Κυρία Ευαγγελία, εγώ θα σας προστατεύσω αν κάτι σας θίγει. Εχθές είχα πάει. Γιόρταζε. Α, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Στρωμάστο. Και έπαιρνε, πώς το λένε. Πήρε τηλέφωνο σπίτι, άργησε. Είναι δυνατό να λείπει το παιδί από το σπίτι? Τι είναι, ρε παιδί, εντάξει. Ένα παιδί έχει γυναίκα, ένα παιδί δεν έχει. Ένα μόναχο παιδί δεν είσαι. Γιατί δεν πήγες στη μαμά σου? Πήγα. Πότε πήγες, μετά το θέατρο? Όχι, πριν. Α, πριν. Πότε πάμε μετά το θέατρο, κοιμάται. Σε ήθελε και το βράδυ, ίσως μετά το θέατρο. Τι θα γίνει τώρα? Τι κολώνεις πουθενά, ε. Είσαι ακόλωτη. Γι' αυτό σε αγαπάω. Γιατί μου αγαπάς? Γιατί είσαι αυτό που είσαι. Τι είμαι δηλαδή? Αυτό που είσαι. Θες να το αναλύσω? Δεν γίνεται. Γιατί? Θα χάσει. Ποιος θα χάσει? Εσύ. Α, όταν χάσω. Το αναλύεις αυτό το πράγμα χάνει. Είναι κύματα, είναι περίεργα πράγματα αυτά. Μωρό μου. Τι? Γιατί κλαις? Δεν διαβάζεις περιοδικά και εφημερίδες? Γιατί, τι γράψα το ίδιο πράγμα? Ναι, δεν το διάβασα. Όχι, θα πάω στο Hollywood. Ναι. Να κάνω τι? Εκεί, και θα καριέρα. Καριέρα στο Hollywood. Κάτσα κάνω εδώ. Εδώ έχεις κάνει. Και κάνεις. Ναι, τελείωσα. Έκλεισα. Όχι, δεν έχεις κλείσει. Έχεις κλείσει ως άντρας ούτε ως ηθοποιός. Αλλά όμως στο Hollywood να πας και να κάνεις. Θα πάνε άλλοι τώρα. Δε, α, θα πάνε άλλοι? Ναι. Έλληνες? Βέβαια, αυτό είναι. Κομικοί ηθοποιοί? Δε, όχι, ηθοποιοί γενικά. Άνδρες, γυναίκες? Και άνδρες και γυναίκες. Α, και άνδρες και γυναίκες. Ναι. Τι ευχή δίνεις σε αυτούς τους συναδέλφους? Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία από τον Πέτρο. Για σένα δεν τρέχει πια τίποτα. Τι εννοείς? Απολύτως τίποτα. Δεν ενδιαφέρεσαι για τίποτα. Δεν είδες τι ωραία ρούχα ήταν, μόνο τα κορίτσια πρόσεξες. Πάρα πολύ ωραία και τα ρούχα. Ναι. Αλλά τα ανέδειξαν και τα κορίτσια καταπληκτικά. Ναι. Για σένα δεν τρέχει πολύ τίποτα. Σε ρωτάω. Έχει κάτι αποσυντονίστηκα τώρα. Πες μου, γιατί δεν τρέχει τίποτα τον τελευταίο καιρό για σένα? Στο θέατρο. Τι στο θέατρο? Δεν τρέχει τίποτα. Α, μόλις μιλήσουμε για. Να καθίσω? Ναι, μόνο. Ναι, να καθίσω δίπλα σου ή εδώ? Τι? Τι? Τι κάνω, τις βλακίες που κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας. Ναι, λοιπόν, για πες μου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έμαθα ότι θα πας στη Θεσσαλονίκη μόνος σου. Μόνος μου. Τι θα πας να κάνεις στη Θεσσαλονίκη? Μόνος μου δεν θα πάω. Και ευτυχώς που δεν πάω μόνος μου. Ευτυχώς που δεν πάω μόνος μου. Ναι, για πες μου.
Γιατί... Με δικά σου λόγια, πες το μου. Πάμε με το θέατρο. Α, πάτε όλοι μαζί. Βεβαίως. Πότε? Μας περιμένουν πώς και πώς. Και επιτέλους θα ανέβουμε, το αποφασίσαμε, θα ανέβουμε και θα μείνουμε αρκετό καιρό. Πόσο? Πάρα δηλαδή, πολύ. Δηλαδή. Ένα μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω. Πότε θα πάτε? Θα πάμε, ανοίγουμε στο θέατρο Αθήνεων, στο Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή του Πάσχα κάνουμε πρεμιέρα. Τους περιμένουμε όλους. Έχουμε πολλούς φίλους εκεί, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε. Έχουμε και περιμένουμε με φοβερή ανυπομονησία και αγωνία να τους δούμε. Όλους δηλαδή στο Θεσσαλονίκη, όχι μόνο τους φίλους, αλλά και τους φίλους μας. Θα ανέβουμε λοιπόν, ανοίγουμε Κυριακή του Πάσχα και θα μείνουμε για ένα μήνα. Μέχρι, ανοίγουμε 18 μέχρι 16 Μαΐου. Θα μένετε αρκετά. Θα είμαστε ένα μήνα εκεί. Και τι θα γίνουν τα γυρίσματα εδώ της σειράς? Με τα γυρίσματα της σειράς εδώ. Έρχεσαι. Όχι, θα κάνουμε πριν γυρίσματα και θα κάνω και μετά γυρίσματα όταν θα γυρίσω. Οπότε δεν θα χρειαστεί. Μπορεί, δεν μπορεί. Γιατί δεν σε. Ναι, έχω φάει πολύ ξύλο. Ηλικία 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Και 14 και 15. Ήμουν πολύ καλό παιδί. Ναι. Άτακτο. Όχι, κάποια στιγμή σταμάτησε έτσι μαχαίρι το ξύλο. Όμως γιατί είσαι τόσο άτακτος, πολύ άτακτος, αλλά συγχρόνως και πάρα πολύ ευαίσθητος. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Ε, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Με τις ερωτήσεις πάμε παρακάτω. Ναι, γι' αυτό λέω. Έχει πολλές μαμάδες, λέει ο κύριος Φιλιππίδης, γι' αυτό μιλάει τόσο απογοητευτικά για αυτές. Ποιο κυρία το ρώτησε αυτό? Ποια κυρία το ρώτησε αυτό? Βλέπεις ότι. Τι σου είπα πριν, πες τι σου είπα. Ότι πήρε η μαμά σου τηλέφωνο και είπε αυτή την ερώτηση. Μόλις είδα την ερώτηση, ήμουν σίγουρος. Είναι σίγουρο το ότι. Το είπε κάποιος από εδώ, αυτό. Από εσάς ρώτησε αυτή την ερώτηση κάποιος. Θα σου πω όταν έρθω. Και άλλη μία ερώτηση, πια. Όχι, δεν έχει πολλές μαμάδες, αλλά εντάξει. Δεν είπα τίποτα κακό, την αγαπώ. Είπα και στη μαμά σου απευθύνεσαι τώρα, έτσι. Και δεν ήταν από τα παιδιά η ερώτηση. Δεν ακούσατε την ερώτηση. Κουφάιστε. Λοιπόν, ποια ήταν η πιο σημαντική και σημαδιακή χρονιά στο θέατρο από άποψη επιτυχίας και ποιο έργο πιστεύεις ότι ήταν για σένα το πιο ξεχωριστό? Ποιος ζητάει? Ο κύριος. Το παιδί πίσω. Το παιδί πίσω να το ξαναδούμε λίγο, γι' αυτό το λέω για να βοηθήσουμε. Ωραία. Έχεις χτυπήσει? Ναι. Πώς έπεσες? Όχι, την ώρα που έπεσα μπάσκετ, καταλάβεις, ένας φίλος μου με τον αγώνα με χτύπησε. Και τι έπαθες? Μετακινήθηκε λίγο το κόκαλο εδώ μπροστά στη μύτη και. Πολλές μέρες τώρα? Δύο μέρες. Είσαι καλύτερα ή πονάς? Δεν πονάει τώρα. Δεν πονάς. Φαντάζομαι τι πόνο θα τράβηξε στην αρχή, ε. Στην αρχή πονούσε. Είναι ευχάριστο πονάει λίγο. Ότι παίζει μπάσκετ. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, σ' ακούμε. Ποια ήταν. Δεν ξεχωρίζω γιατί όλες οι δουλειές ήταν μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλές. Και πάντα τη δουλειά μου, όποια και αν είναι αυτή, την κάνω με, το ξαναπεί αυτό, με πίστη, με την ίδια πίστη, με το ίδιο πάθος, με την ίδια αγάπη. Έτσι είμαι σε όλες μου τις δουλειές. Αν μπορούσα να ξεχωρίσω κάποια. Μία, αυτή θα ήταν όταν ήμουν μαθητής ακόμα στο θέατρο τέχνης. Ναι. Στο τρίτο έτος, τελείωνα δηλαδή, είναι και ένας μαθητής μου εδώ. Δεν ακούει τώρα. Τέλος πάντων. Έχει έρθει μαζί σου ή τον είδε? Όχι, τον βρήκα εδώ, τον Θόδωρο, τον Αρβανίτη. Ναι. Και. Και στο τρίτο έτος λοιπόν της σχολής μου εμπιστεύτηκε ο Κούν να παίξω στους Όρνηθες έναν σπουδαίο ρόλο. Πέρα από το ότι ήμουν κορυφαίος στο χορό, μου εμπιστεύτηκε να παίξω τον ποιητή στους Όρνηθες. Ναι. Και επειδή ήταν όλη αυτή η συγκυρία των πράγματων, δηλαδή ήταν ο Κούν, ζούσε ακόμα. Ήμουν μαθητής και το έκανα αυτό. Ήταν Όρνηθες, αυτή η φοβερή παραδοξασμένη παράσταση, καταπληκτική εκείνη η παράσταση των Ορνήθων. Αυτό θυμάσαι. Ναι, αυτό επίδαυρος. Το καλό σακάκι και γραμμάτα ακριβή. Φάτσα μοστρά στο παράκι για πιο το κελατρίτη. Και μια όμορφη καρσόνα φέρνει τη λυπητερή. Οι ωραίοι έχουν χρέη και πληρώνουν με φιλιά. Πες μου τώρα τι χρωστάω να τα βρούμε αγκαλιά.
κορίτσι τα έχει παίξει, αναστατώ της πολύ. Με το βλέμμα που της ρίχνω δεν μπορεί να διστάθει. Και την παίρνω παραπέρα για εισίδος αμυγή. Τι ωραίοι έχουν χρέη. Είχα να σε δω, είσαι καλά. Ναι, θα το βάλεις, μην ανησυχείς. Καλώς τον κύριο Γιάννη Καραλή, αυτός ευθύνεται. Για όλα. Τι χρωστάμε. Γιάννη, χρωστάς να μας πεις άλλα. Τι σημαίνει άλλα, δηλαδή. Τι το γράψεις του παιδιού και το έβαλες τίτλο άλλα. Επιφώνημα θαυμασμού. Δηλαδή. Το λεξικό λέει είναι ναυτικά, κύριε Γαβαλά. Ναι. Άλλα σημαίνει γάβ και άλλα. Κύριε Γαβαλά. Έχει κέφια σήμερα. Λέει ότι είναι επιφώνημα προτρεπτικό για κίνηση. Το δανειστήκαμε. Το λεξικό δηλαδή. Το ήξερα. Είναι μορφωμένο παιδί ο Καραλή. Αχ, μ' αρέσει να τσακωθείτε πάλι. Και την προηγούμενη φορά τα τσακωθήκατε, έγινε ψώνιο. Είναι ψώνιο, βέβαια. Ξέρει τι έλεγε ο κόσμο μετά. Ξέρει τι έλεγε. Ξέρει τι έλεγε. Πες τι έλεγε ο κόσμο. Τι έλεγε ο κόσμο την προηγούμενη φορά. Όλοι το πίστευαν. Ότι τσακωνόσαστε. Τι έχει ο Καραλή. Θα με ρωτούσαν. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Έχουμε χρέη. Πάλι αυτό ευθύνεται για αυτό το τραγούδι. Όχι. Αυτό ευθύνεται η κυβέρνησή μα και η κυβερνήση όλων των εποχών. Το τραγούδι είναι πολιτικό. Έχουμε χρέη. Πολιτικού χαρακτήρα. Όλη η Ελλάδα έχει χρέη. Ναι, εδώ τα παιδιά, άμα τα ρωτήσει, έχουν χρέη όλοι. Και επίκαιρο, ε. Εσείς έχετε χρέη, δεν έχετε χρέη. Αν έχω, λέει. Δεν έχετε χρέη εσείς. Εσείς, κύριε Γαβαλά. Εγώ δεν χρωστάω. Εμείς χρωστάμε τις Μιχαλούς. Οι δυο σας είμαι σίγουρο. Για τους δυο σας είμαι σίγουρο ότι χρωστάτε τις Μιχαλούς. Αλλά να ρωτήσουμε εμείς τώρα. Εσύ χρωστάς του Μιχαλούπουλου. Εγώ χρωστάω του αυτού μου. Δεν μου λες κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Χρήστο. Θα συνεργάζεσαι μονίμως δηλαδή με τον κύριο Καραλή. Δεν υπάρχει άλλος δημιουργός. Εάν δεν μας βάλεις να τσακωθούμε σε αυτό. Ναι, μα γι' αυτό το λέω τώρα. Δεν πρέπει να τσακωθείτε. Βαλτίζεσαι. Κοίταξε, Ρούλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι δημιουργοί. Θα ήθελα να είχα τραγουδίσει τραγούδια πολλών δημιουργών. Αλλά είμαι ο καλύτερος. Πες του κάτι, απάντησε. Γιάννη, είσαι πολύ σύντομος. Πολύ σύντομος. Αλλά... Πάει κόκαλα. Αλλά... Αλλά η συνύπαρξη των δύο ανθρώπων, των δύο παραγόντων ενός δίσκου που λέγονται Γιάννης Καραλής και Χρήστος Δάντης είναι εκρηκτική. Ναι. Γιάννη, έχει οριμάσει αυτή τη δουλειά περισσότερο ο Χρήστος? Και αν ναι, πες μου πού και πώς. Πάρα πολύ. Συχνά λέω ότι δεν πρόλαβα να τον χαλάσω. Είναι μόνος άνθρωπος που δεν πρόλαβα να τον χαλάσω. Τον βρήκα χαλασμένο. Αλλά συνεργαζόμαστε 7 χρόνια περίπου. Ο δίσκος ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Η άλλη συνεργασία ήμασταν με μουσική σε κάθε επίπεδο. Διαφημιστικά κάναμε πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε φιλικά και στον δρόμο έδεσε αυτός ο δίσκος. Αν έχει οριμάσει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ από την ώρα που ξεκίνησε. Πρώτα απ' όλα δεν ήθελε να ακούσει ελληνικό τραγούδι. Το θυμάμαι παλιότερα, από το λέω. Δεν ήθελε να ακούσει ελληνικό τραγούδι. Αυτό είναι δείγμα. Μάλιστα, ότι ακουγόταν εκείνη την εποχή βέβαια. Εκτός από 4-5 καλλιτέχνες που έκαναν σοβαρές δουλειές όσον αφορά το ελληνικό τραγούδι, οι υπόλοιπες ήταν χαλιά. Άλλαξες γνώμη. Λοιπόν, ο Γιάννης με έπεισε. Με τον καιρό. Έβαλε και τραγούδι, θα με έμαθε να τραγουδάει ελληνικό τραγούδι. Είχαμε δύο πόλους έλξεως. Απ' τη μία ήταν. Ένα τραγούδι ακαταλαβίστικο το οποίο προσπαθούσε να δημιουργήσει τύψεις και ενοχές στους άλλους που δεν τραγουδούσαν τέτοιο. Και από την άλλη μεριά ήταν ένα τραγούδι λαϊκίστικο. Ναι. Εμείς πήγαμε στη μέση, γιατί έχω κάνει και τα δύο αυτά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και η απάντηση είναι το άλλα. Άλλα. Και βέβαια το άλλα θα σηκωθούμε μαζί, γιατί πρέπει να υποδεχτούμε τη Λίτσα Τριγιάγκου. Δεν τραγουδάς μόνος. Δεν μπορείς να τα κάνεις μόνος όλα. Και με τον Γιάννη πρέπει να συνεργάζεσαι, αλλά και με την Λίτσα. Καλημέρα. Καλά είσαι.
Καλά. Είναι το τραγούδι το οποίο ξεχωρίζει περισσότερο ή όλα τα τραγούδια είναι πολύ ωραία σε αυτή τη δουλειά? Το άλλα ξεχωρίζει. Το άλλα ξεχωρίζει. Οι ωραίοι έχουν χρέη, έχουν ξεχωρίσει. Οι ωραίοι έχουν χρέη, έτσι. Και το άλλα. Λοιπόν, σας ακούμε, παιδιά, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και θέλουμε τραγούδια εμείς σήμερα. Κάποια σκηνή ερωτική. Άλλα, άλλα, άλλα τα μεγάλα σου. Άλλα όλο κόλπα και φιλιά. Άλλα να σε χαίρεται η μάνα σου. Άλλα να κάναψες φωτιά. Τη συνέχεια στο πανί. Άλλα, άλλα, άλλα τα μεγάλα σου. Άλλα όλο κόλπα και φιλιά. Άλλα να σε χαίρεται η μάνα σου. Άλλα να μ' ανάψεις φωτιά. Τώρα την ώρα που τραγουδάγατε ο Γιάννης. Κάτσε λίτσα κουκλά μου. Σας πάντρεψε στον αέρα. Τι έκανε Χρήστο? Δεν δικό σου είναι αυτό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι παντρεύεστε, παιδιά. Πότε παντρεύεστε? Κάτσε Χρήστο να μάθουμε. Τι θα γίνει δηλαδή. Να μάθουμε και εμείς. Λίτσα, εσύ θα μου πεις κουκλά μου. Κουμπάρε. Έλα, πες. Όποτε ευκαιρείς. Πώς πάτε εκεί που εμφανίζεστε? Στο τούνελ, έτσι. Στο τούνελ εμφανίζομαι εγώ και η Λίτσα στο στράτος. Ναι. Πώς πάτε? Πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά. Το καλοκαίρι θα δουλέψεις? Ναι, θα δουλέψουμε μαζί στον Διρόξ. Μαζί με τη Λίτσα. Ναι. Και με τον Πασχάλη και την Ευρυδίκη. Ναι. Θα πάμε Θεσσαλονίκη με τον Άγγελο Διονυσίου. Για 20 μέρες. Θα εμφανιστείτε το Πάσχα, θα πάτε? Ναι. Το Πάσχα. Ναι. Και... Γενικώς έχουμε μια σεζόν full. Και γι' αυτό δεν έχετε και χρόνο για το γάμο. Ο Καραλής δεν έχει. Και το χειμώνα δεν θα δουλέψεις με το Sting, νομίζω. Δεν θα δουλέψεις. Δεν θα δουλέψεις. Δεν θα δουλέψεις με το Sting. Χάλασε. Δεν θα δουλέψεις με το Sting. Είμαστε στον αέρα. Τι έτσι δηλαδή. Τι έτσι, γνωρίστηκες έτσι με τον κύριο Χαλκιά, έτσι γνωριστήκατε τυχαία? Πώς δέσατε έτσι μαζί? Έτσι, αυτό σου λέω τι έτσι. Έτσι, τι έτσι, δηλαδή η κοκορέτσι. Δηλαδή σ' αρέσει το κοκορέτσι, ναι. Και η γαρδούμπα. Πες μου γιατί τον αγαπάς τόσο πολύ. Τον Τάσο. Και τον εκτιμάς τόσο πολύ τον Τάσο. Και τα δύο. Τον εκτιμούσα. πριν, ναι. Δεν σημαίνει ότι τον εκτιμώ πια. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ, σαν ηθοποιό τον θαύμαζα. Και είναι ένα φοβερό αυτό ένα πράγμα που μου συμβαίνει εμένα. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι ότι θέλω να μου συμβεί κάτι και μου συμβαίνει.
Πάρα πολύ, σχεδόν πάντα. Επαγγελματικά ή και προσωπικά. Γενικά, γενικά. Και ένα από αυτό που ήθελα να μου συμβεί ήταν να δουλέψω με τον Τάσο. Και δούλεψε. Και γίνεται αυτή η πρόταση, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το σύριαλ. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ σαν ηθοποιό και τον εκτιμώ ακόμα. Τον θεωρώ ένα από του μεγαλύτερου ηθοποιού. Νέους, ας πούμε, γιατί νέος είναι, δεν είναι. Αν και έχει παίξει πάρα πολλά. Έχει 15-17 χρόνια στο θέατρο. 17-16. Με πολύ σημαντικούς ρόλους, όχι παρουσίες απλώς στο ελληνικό θέατρο, με πολύ σημαντικούς ρόλους και με επιτυχία. Που αυτό έχει σημασία, γιατί δεν έχει σημασία να παίξεις κάτι όπου να είναι, όπως να είναι και το έπαιξα. Έχει σημασία το πώς θα έχει παίξει. Ακριβώς. Έχει σημασία λοιπόν το πώς θα έχει παίξει ο Τάσος. Και πια βέβαια τον αγαπώ και πάρα πολύ, διότι είναι ένας σπάνιος άνθρωπος γενικότερα και όχι μόνο ένας σπάνιος καλλιτέχνης. Με φοβερά χαρίσματα. Ναι. Με εσύ... πάρα πολλά και πολύ καλά χαρίσματα. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι έχεις ξεχωρίσει? Α, δεν ξέρω. Ας το πούνε οι άλλοι αυτοί. Δεν μ' αρέσει να μιλάω και τόσο πολύ για μένα έτσι σοβαρά. Τι, γιατί πιστεύεις? Τι, γιατί πιστεύω ότι, ναι, τι είναι, ναι. Γιατί πιστεύω ότι έχω ξεχωρίσει. Ναι. Θα ήθελα να έχω ξεχωρίσει για το ταλέντο μου. Όχι. Μην κοιτάς έτσι, κομπλάρο. Ήθελα, δεν περιμένω. Είσαι ένας άνθρωπος, σπάνια κομπλάρο, είσαι ένας άνθρωπος με κομπλάρι. Σοβαρά το λες? Ναι. Ψέματα λες τώρα? Όχι, αλήθεια λες. Αλήθεια λες? Ναι. Πότε λες αλήθεια και πότε λες? Αυτό το αφήνω το βρίσκει. Όταν μιλάμε για αυτόν δεν νιώθει άνετα, άβολα. Ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα που συνοδεύεις, την γυναίκα που συνοδεύεις, να προσέχει τον ντύσιμό της. Ναι. Ισχύει αυτό? Ναι. Να λέω, επειδή είμαι φίλη σου. Μιλήσω, πολύ καλή φίλη σου, δεν είμαι? Πάρα είμαι. Πολύ. Και εσύ πολύ καλός φίλος μου. Άρα γνωρίζω κάποια πράγματα. Ναι. Σου αρέσει να είναι απλά ντυμένη? Ναι. Δεν θέλεις κοσμήματα, στρας, πουλιές? Δεν μου αρέσει το πολύ φορτωμένο πράγμα γενικά, όχι μόνο στη γυναίκα, παντού. Και στην τέχνη ακόμα. Και στην τέχνη ακόμα, ναι, αυτά πάνε μαζί. No.
ζητήσεις. Μην τολμήσεις την πόρτα να χτυπήσεις. Μην τολμήσεις να ξαναρθείς. Μην τολμήσεις πίσω να γυρίσεις. Συγγνώμη να ζητήσεις. Μην τολμήσεις την πόρτα να χτυπήσεις. Μην τολμήσεις να ξαναρθείς. Ο Θάνος και εγώ σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ευχάριστο μεσημέρι. Σας η Ρούλα και εγώ ευχόμαστε. Όλοι εμείς. Αύριο περισσότερα θέματα. Γεια σας.